Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντα υπόψη μα τι εξελίξει και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένε περιοχέ τη χώρα μα, προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τοπικού χαρακτήρα για να αποφύγουμε ευρύτερη εξάπλωση τη νόσου στι συγκεκριμένε περιοχέ. Ω εκ τούτου, σε καραντίνα τίθεται σήμερα η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμία του Δήμου Καστοριά. Η καραντίνα ξεκινά σήμερα στι 8 το βράδυ. Και θα διαρκέσει για 14 ημέρε, δηλαδή μέχρι τι 8 το βράδυ τη 14η Απριλίου. Απαγορεύεται η είσοδο και η έξοδο παρά μόνο για τροφοδεσία σε όλα τα χωριά τη Δημοτική Ενότητα. Επίση, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των πολιτών θα εφαρμοστούν για 14 ημέρε σε 5 Δήμου: Στου Δήμου Καστοριά, Ορεστίδο Νεστορίου, Ξάνθη και Μίκη. Τρει Δήμοι. Τη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά και ο Δήμο Ξάνθη και μήκη τη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα το βράδυ στι 8. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 8 το βράδυ μέχρι τι 8 το επόμενο πρωί. Επίση, σε αυτού του πέντε Δήμου αναστέλλεται η δυνατότητα κατεξαίρεση μετακίνηση για του τρει ακολούθου λόγου. Η κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπου που βρίσκονται σε ανάγκη. Β4, η μετάβαση τελετή, Β5, η σύντομη μετακίνηση για τομική σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου Β6. Για την περίοδο αυτών των 14 ημερών των επιπλέον περιοριστικών μέτρων, η παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι των Δήμων. Όσο αφορά τη μετάβαση τελετή, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται παρουσία μόνο σε περίπτωση κηδείας, και αποκλειστικά και μόνο για του συγγενείς πρώτου βαθμού. Και τέλο, οι ιδιοκτήτε κατοικιδίων έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν για 15 λεπτά και μόνο πέριξη οικεία του. Επιπρόσθετα στου πέντε αυτού Δήμου, στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία ένα πελάτη ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου, ενώ στι λαϊκέ αγορέ η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται από την ίδια πλευρά του δρόμου. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπηρεσίε των περιφερειών θα συνδράμουν στους Δήμους στο έργο τους, ενώ για την εφαρμογή των μέτρων αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, ενισχύουμε τις δυνατότητες περίθαλψης των υγειονομικών μονάδων των Δήμων αυτών. Δύο στρατιωτικοί γιατροί και δύο νοσηλευτέ αποστέλλονται στο Υγειονομικό Κέντρο Εχίνου, το οποίο μεταφέρεται στη Σμύνθη μέσα στι επόμενε 24 ώρε. Ενέργειε γίνονται και για την περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου υγεία με έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκη. Επιπλέον, το νοσοκομείο Καστοριά ενισχύεται με τρει στρατιωτικού γιατρού και έξι νοσηλευτέ, ενώ δύο στρατιωτικοί γιατροί και δύο νοσηλευτέ αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε από το ΕΚΑΒ, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, τρία κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό στου Δήμου Νεστορίου. Στο Δήμο Καστοριά για κάλυψη και των αναγκών του Δήμου Ορεστίδο και στον Δήμο Μίκη. Τα τρία πρόσθετα στενοφόρα ενισχύουν τη δυνατότητα διακομιδή των κατοίκων στα νοσοκομεία τη περιοχή, εφόσον υπάρξει μια τέτοια ανάγκη. Απευθύνουμε έκκληση. Καλούμε του κατοίκου αυτών των Δήμων να παραμείνουν στα σπίτια του, να αποφύγουν κάθε μετακίνηση, ειδικά εκτό τη γειτονιά του, και κάθε περιττή επαφή να προχωρήσουν σε προμήθειε πολλαπλών ημερών, σε τρόφιμα και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη σε φάρμακα, ώστε να αποφύγουν τι πολλαπλέ μετακινήσει. Θέλω να επισημαίνω σε αυτού του πέντε Δήμου. Εκπέμπουμε σώ. Κάνουμε έκκληση σε κάθε συμπολίτη μα, σε αυτού του πέντε Δήμου, για τι επόμενε 14 ημέρε να μείνει σπίτι του. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα κρίσιμη και ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Α κατανοήσουμε όλη τη σοβαρότητα τη κατάσταση και α μείνουμε σπίτι μα προστατεύοντα τους εαυτού μα αλλά και του συνανθρώπου μα. Ο έλεγχο των μέτρων θα είναι αυστηρό και όσο πιο πιστά τα ακολουθήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σήμερα έγινε η παραλαβή 8.340.000 προστατευτικών μασκών από την Κίνα. Οι μάσκε αυτέ αποτελούν τμήμα των 13.500.